Τρεις πτώσεις γνώρισε ο κόσμος, όπως λέει ο Άγιος Ιωστίνος ο Ποποβής. Τρεις πτώσεις. Πρώτον, την πτώση του Αδάμ. Δεύτερον, την πτώση του Ιούδα. Και τρίτη πτώση ενός προσώπου που είμαι, ότι είμαι ο βικάριος του Χριστού στον κόσμο. Ο νοονοήτο. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες πτώσεις που έγιναν στον κόσμο. Δεν είμαι Κύριε, δεν είμαι εκπρόσωπος του Θεού στον κόσμο. Όχι. Γι' αυτό δεν κάθομαι εγώ από εδώ και εσείς από εκεί. Όχι. Είμαι εκπρόσωπος του λαού στο Θεό. Γι' αυτό κάθομαι εγώ από τη μεριά του λαού και προσφέρω τη θυσία εν ονόματι του λαού και πάω στο Θεό και του λέω, θέλουν ψωμί. Σκάσε και βγες και πες τους ειρήνη πάση. Κύριε, αυτοί θέλουν τα παιδιά τους να είσαι καλά και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Σκάσε και βγες και πες τους ειρήνη πας. Θα τους τα δώσω όλα αυτά. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να ζητάς, παπά μου. Και ταύτα όλα προστεθήσονται. Ζητείτε πρώτον την βασιλεία των ουρανών και ταύτα όλα, όλα θα προστεθούν. Ζητήστε την βασιλεία των ουρανών. Και βγαίνει ο παπάς, γι' αυτό ο παπάς κάθεται από εκεί. Ενώ ο καθολικός παπάς κάθεται από εδώ. Γιατί? Γιατί είναι βικάριος για του βικαρίου, εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Όχι. Δεν είμαστε εμείς εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Και αυτό το λάθος το κάνουν και δημοσιογραφίσκοι και μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Παίζουμε, παίζουμε. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του λαού στο Θεό. Όταν λειτουργεί ο επίσκοπος, είναι εκπρόσωπος του λαού στο Θεό. Και όλα τα ζητάει από το Θεό υπέρ του λαού. Να το ξέρετε αυτό. Δεν πήραμε εμείς τη θέση του Χριστού. Δανείζουμε στο Χριστό τα χεράκια μας, τη γλωσσίτσα μας, τα ποδά. Είμαστε παναμαρτωλοί. Προσέξτε το αυτό. Από εδώ είναι ο Χριστός και από εδώ είναι ο παναμαρτωλός. Αυτό είναι ορθοδοξία. Η ορθοδοξία είναι από εδώ είναι ο Χριστός και από εδώ ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Αν τολμήσεις και δεν το πιστέψεις, δεν μπορεί να ενωθείς με αυτόν εδώ. Εάν το πιστεύεις, ενώ όταν είσαι εκπρόσωπος του Θεού, τι λες? Πρέπει να φαίνομαι καλός στους άλλους, να με λένε ότι είμαι καλός. Δημιουργείται μια υποκρισία, ένα κόλπο, το οποίο δεν είναι μόνο στους καθολικούς. Όχι, γιατί μπορεί να τηρείς τους τύπους σωστά, αλλά να μην τηρείς το βάθος της καρδίας του τύπου σωστά και να διολυσθένεις σε φαντασιώδη κατάσταση για το τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ.